Καταρχάς, θα θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας σήμερα εδώ σε αυτή τη σύσκεψη. Να ευχηθώ καλή δύναμη, καλά κουράγια, γιατί τα δύσκολα αρχίζουν από τώρα. Δεν τελειώσαν με το σβήσιμο της πυρκαγιάς στην Ηλία, στην αρχαία Ολυμπία, στα χωριά σας, στα υπόλοιπα χωριά της πατρίδας μας. Άρα λοιπόν, σωστά λέτε ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, γιατί όλοι είμαστε εργαζόμενοι, οι εργάτες, οι υπάλληλοι, οι αγρότες, οι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες, οι έμποροι, οι μαθητές, οι φοιτητές, οι λαϊκές οικογένειες, γιατί έχουμε τελικά ένα κοινό αντίπαλο όλοι εμείς. Και πρέπει να κρατήσουμε την ενότητά μας, αλλά και την αγωνιστική μας διάθεση σαν λαός, σαν χώρα και ο κάθε τόπος ξεχωριστά. Γιατί μόνο με τον αγώνα, σωστά πάλι το επισημάνατε, μπορεί να πιέσουμε και αυτές οι διεκδικήσεις τελικά, έστω κατά ένα μέρος, να έχουν αποτελέσματα. Γιατί αλλιώς τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα τα ζήσατε, τα ζήσαμε, τα ζούμε χρόνια τώρα, δεκαετίες τώρα. Τα ίδια λένε όλοι οι κυβερνώντες και τελικά μόλις περάσουν τα φώτα της δημοσιότητας, μόλις τελειώσουν οι πυρκαγιές και μόλις τελειώσουν οι μεγάλες υποσχέσεις, όλα αυτά πετιώνται στο καλάθι των αχρήστων ή το πολύ πολύ στην καλύτερη περίπτωση μένουν στα συρτάρια των υπουργών και των κυβερνώντων. Και αυτό το ζήσαμε πάρα πολλές φορές. Θα μας ακούσατε από την πρώτη μέρα και εμένα προσωπικά και όλο την κοινοβουλευτική ομάδα, τα στελέχη του κόμματος, το ΚΚΕ, να λέμε ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Δεν περιμένουμε ούτε μεσίες, ούτε φωστήρες. Δεν υπάρχουν τέτοιοι. Γιατί δυστυχώς αυτοί που έχουν κυβερνήσει μέχρι σήμερα, αυτοί που εξακολουθούν να κυβερνάνε, αυτοί που έχουν όλη την εξουσία, να το πω αλλιώς, είναι σε αντίθετη ρότα από τα λαϊκά συμφέροντα. Είναι σε αντίθετη γραμμή και από το λαό της Ηλίας και από τους κατοίκους των χωριών. Και γι' αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάνουν το ένα λάθος μετά το άλλο. Μόνο που δεν είναι απλό λάθος, είναι επιλογή στρατηγική. Το σχέδιό τους συνολικά είναι λάθος. Οι προτάσεις που κάνουν είναι λάθος, τα μέτρα που παίρνουν είναι λάθος. Και επειδή λέμε πολλά λόγια για να μην χωρίσουμε το λαό, είπε και ο προηγούμενος φίλος, ο συνάδελφος, να είναι ενωμένος όλος ο λαός της Ελλάδας, ο λαός μπορεί να ενωθεί όταν υλοποιηθεί η πρόταση του ΚΚΕ για 100% αποζημιώσεις χωρίς όρους και προϋποθέσεις σε όλους τους πληγέντες, σε όλους τους πυρόπληκτους. Είτε έχουν κατοικία χαμένη, είτε έχουν ελιές, είτε μελίσια, είτε έχουν τη ρετσίνη στην Εύβοια, είτε εδώ έχουν τα αμπέλια, τη σταφίδα, οτιδήποτε έχει καταστραφεί από καλλιεργήσιμες εκτάσεις, από σπίτια, από την παραγωγή τους, από το εισόδημά τους το ίδιο. Και η αποζημίωση δεν μπορεί να είναι κάτω από το 100%. Γιατί άμα αρχίζεις οι εκτόσεις, από την αρχή ακόμα και βλέποντας, και θα δείτε που θα φτάσουμε τελικά, ότι δύο χρόνια θα σου δώσω ένα επίδομα εσύ που έχεις τις ελιές και σου κάηκαν για να μπορέσεις να τις αποκαταστήσεις. Μα ποιον κοροϊδεύουν? Δεν ξέρουν δηλαδή ότι ούτε σε δύο ούτε σε τέσσερα χρόνια που λένε οι αποζημιώσεις αυτές μπορεί να έχεις ξανά ελιά που να καρπίσει και να σου βγάλει και ελιά για να έχεις και λάδι? Γίνονται αυτά τα πράγματα. Όταν σου λένε εντάξει το ένφια, αλλά με καταγραμμένη καταστροφή στην πρώτη κατοικία να μην δώσεις, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή αυτός που δεν κάηκε το σπίτι του, γιατί το έσωσε ο ίδιος, θυσιάζοντας πιθανόν ακόμα και τη ζωή του ή διακινδυνεύοντας τη ζωή του, αλλά κάηκε η ελιά από την οποία ζούσε ή κάηκαν τα στρέμματά του, αυτά που είχε δίπλα το δάσος από το οποίο επίσης ζούσε. Δηλαδή, πώς θα μπορέσει να πληρώσει έμφυα, από πού θα έχει το εισόδημα? Γιατί προβλέπεται μόνο για τις καταστραφείς της οικίας. Λέω τώρα ορισμένα παραδείγματα που πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας και να καταλάβουμε γιατί λέμε
Εμείς από την αρχή ότι κρατάμε μικρό καλάθι. Και το κρατάμε και για αυτά που λένε οι σημερινοί κυβερνώντες, αλλά και γιατί έχουμε όλη αυτή την πείρα του παρελθόντος τόσα χρόνια. Αν ρωτήσετε τους πληγέντες πριν 2 χρόνια, πριν 4 χρόνια, πριν 10 χρόνια, το τι τελικά πήραν στην τσέπη τους για να αποκατασταθούν, όχι μόνο είναι ψίχουλα, αλλά πολλούς τους πετάξαν και εκτός, ακόμα και από αυτά τα μικρά τα ψίχουλα. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση. Οι αποζημιώσεις δεν μπορεί να είναι λιγότερο από το 100% για όλες τις ζημιές που έγιναν και χωρίς αυτούς τους αστερίσκους και τα ναι μεν αλλά, ότι χρειάζεται άμεση αποζημίωση, επίδομα έκτακτο, αυτό που είπατε κι εσείς, για να μπορέσουν να ορθοποδήσουν αυτή τη στιγμή και να γίνει στοιχειώδης αποκατάσταση των βασικών ζητημάτων, και βεβαίως χρειάζεται διαχρονική και για πάρα πολύ χρονικό διάστημα, χρόνια δηλαδή αρκετά, απαλλαγές από έμφυα, από φόρους, από ασφαλιστικές εισφορές, από μια σειρά ζητήματα, και όχι να ζουν από τη θηλιά των τραπεζών ή ακόμα και από τη θηλιά της ΔΕΗ για να πληρώνουν το νερό που έλεγε η πρόεδρος της κοινότητας που καταστράφηκε, ή να πληρώνουν τη ΔΕΗ, να πληρώνουν το ένα και το άλλο και να τους κόβουν το ρεύμα, ή δεν ξέρω τι, αύριο να τους κόψουν το νερό ή να τους κυνηγάει η τράπεζα και με απειλή φυλάκισης. Και μιας και τα συζητάμε αυτά τα ζητήματα, πρέπει να δούμε και την ουσία των προβλημάτων. Γιατί φτάνουμε ως εδώ? Θα μας έχετε ακούσει πολλές φορές να λέμε ότι αυτό το σχέδιο, το είπα και πριν, είναι λάθος συνολικά από όλες τις κυβερνήσεις. Περισσότερο τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε μετά το 1998, τότε ήταν το ΠΑΣΟΚ, του Σιμίτη, κυβέρνηση. Ακολούθησαν η Νέα Δημοκρατία, κυβερνήσεις συνεργασίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, διάφοροι άλλοι, σήμερα ξανά η Νέα Δημοκρατία. Τότε διαχωρίστηκε από το ενιαίο σχέδιο αντιμετώπισης η πρόληψη, δηλαδή αυτό που πρέπει να κάνει το κράτος πριν ξεσπάσει οποιαδήποτε καταστροφή, πυρκαγιά κλπ., με την καταστολή της πυρκαγιάς, την αντιμετώπιση δηλαδή της πυρκαγιάς όταν ξεσπάσει. Πρέπει να είναι σε ένα ενιαίο σχέδιο. Γιατί αν πριν αυτό που λέμε πρόληψη δεν έχει σχέδιο, και ξέροντας ότι το 65% της ελληνικής γης είναι δάσος, είναι τέτοιες εκτάσεις, εκτός της καλλιεργήσιμης, και βάζεις μόνο το 0,04% του προϋπολογισμού προϋπολογίζεις για αυτό το δάσος, είναι φυσικό επόμενο η πρόληψη να είναι 0 εις το πηλίκον. Άρα λοιπόν δεν έχεις ούτε πυροσβεστικά μέσα επαρκή, δεν έχεις πυροσβεστικό σώμα επαρκές, δηλαδή πυροσβέστες αρκετούς, μόνιμους, οι οποίοι να δουλεύουν το χειμώνα για να προετοιμάζουν το έδαφος και σε αντιπλημμυρικά έργα και στη δασοπροστασία, στην πρόληψη, όλα αυτά, στο άνοιγμα δρόμων κλπ. Και το καλοκαίρι να τους καλείς να σβήνουν τις φωτιές. Δεν έχεις ένα αέρια μέσα αρκετά, έτσι ώστε να είναι stand-by, πανέτοιμα, έτοιμα για να δράσουν και να επιδράσουν πάνω στη φωτιά αμέσως. Δεν έχεις μια σειρά τέτοια ζητήματα, δασικές υπηρεσίες τελεχωμένες κλπ. Μη σας τρώω χρόνο, τα ξέρετε, οι δασολόγοι έχουν προτάσεις, έχουν πει πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν πρόληψη δεν κάνεις. Μετά πάμε στην αντιμετώπιση. Άμα δεν έχεις αυτά τα μέσα, καθυστερείς. Όταν δεν έχεις σχέδιο οργανωμένο, μετά τη μια αφήνεις τον κόσμο να καίγεται, την άλλη του λες τρεχάτε ποδαράκια μου για να σωθείτε. Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Μπορεί δηλαδή σήμερα να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δεν είχαμε παρά μόνο ένα νεκρό το φετινό καλοκαίρι από τις πυρκαγιές, τον άτυχο συνάδελφο, φίλο μας, τέλος πάντων συνάνθρωπό μας, το δασοπυροσβέστη που σκοτώθηκε στην ώρα του καθήκοντος? Δηλαδή αυτό τι σημαίνει? Αν δεν καθόταν οι άνθρωποι να σώσουν τα σπίτια τους, τα χωράφια τους, ό,τι μπορέσαν τέλος πάντων, ο καθένας την κτηνοτροφική μονάδα, το άλλο στο στάβλο, την αποθήκη, το οτιδήποτε μπορούσε να σώσει με τη βοήθεια των γειτόνων, του άλλων ανθρώπων που τρέξαν εκείνη την κρίσιμη ώρα, θα είχαν καεί πολύ περισσότερα σπίτια.
Γιατί η οριζόντια εκένωση δεν γίνεται έτσι. Αυτό θέλει σχέδιο. Χώρια που εγώ προσωπικά το είπα και στη Βουλή, έγινα και μάρτυρας τέτοιου επεισοδίου. Μάλιστα μιλήσαν για την Εύβοια, γιατί έτυχε εκείνη την ώρα να είμαι στην Εύβοια, αλλά μιλούσα εγώ για τη Φθιώτιδα, γιατί έβλεπα απέναντι ότι ξέσπασε μόλις φωτιά στην νότια Φθιώτιδα, στην περιοχή της Μαλεσίνας. Και την έβλεπα εκεί απέναντι τη φωτιά. Και μου ήρθε μήνυμα και στο δικό μου κινητό, του 112, που έλεγε, γιατί το μέρος το ξέρω, γιατί κατάγομαι από εκεί, και έλεγε να φύγει όλος ο οικισμός εκεί του Θεολόγου και λοιπά της γύρω περιοχής, να πάνε σε κάποιες παραλίες, τις οποίες τις ήξερα. Έστελναν τον κόσμο μέσα στη φωτιά, γιατί από εκεί πέρναγε φωτιά. Και άμα ξεκινάγαν όλοι, εμένα με πήρε η οικογένειά μου, γιατί ήταν εκεί, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε τι να κάνουμε, να φύγουμε τώρα με το αυτοκίνητο, να μαζέψουμε τα πράγματα, να πάμε εκεί που λένε. Σου λέω καθίστε και να συνοηθούμε. Και κάνω παρέμβαση και λέω μα πού είναι η φωτιά, πού τους στέλνετε εκεί. Εγώ βλέπω από τα μέσα ενημέρωσης, ενημερώνομαι εδώ από το διαδίκτυο, ότι ξέρω ότι πάει η φωτιά και τους στέλνει τους ανθρώπους να περάσουν μέσα από δρόμο που είναι και από αριστερά και από δεξιά είναι φωτιά. Εκεί πάει, κατευθύνεται προς τα εκεί, πού τους στέλνετε να φτάσουν στην παραλία κάτω. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι τραγικά πράγματα θα συνέβαιναν. Και φυσικά ο κόσμος έκατσε εκεί και έσωσε και τις περιουσίες του, έσωσε και τα σπίτια του και δεν επεκτάθηκε η φωτιά. Λέω τώρα ένα παράδειγμα για να καταλάβετε αυτό που πανηγύριζε ο κύριος Πρωθυπουργός στη Βουλή, ότι σώσαμε άτομα. Δεν είναι. Φυσικά χαιρόμαστε, όχι χαιρόμαστε, είμαστε ικανοποιημένοι ότι δεν θρηνήσαμε ζωές. Αυτό εξυπακούεται. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν όλη τη ζωή του ανθρώπου, που είναι το σπίτι του, είναι το εισόδημά του, είναι η περιουσία του, φτάνει σε τέτοιο σημείο, καταλαβαίνετε πού μπορεί να οδηγηθεί. Αυτός είναι που δεν έχει πλέον πώς να ζήσει, γιατί το παιδί του πρέπει να σπουδάσει και δεν θα έχει να πληρώσει το ενίκιο. Και από αυτή την άποψη συμφωνούμε απολύτως με τα αιτήματα των νέων ανθρώπων, των μαθητών, των φοιτητών, για ειδικό επίδομα φοιτητικό για όσους σπουδάζουν, να εξασφαλιστούν τα αναλώσιμα υλικά, τα βιβλία τους κλπ. Από τις πληγήσεις περιοχές όσα παιδιά σπουδάζουν, και βεβαίως να αποκατασταθούν μια σειρά τέτοια ζητήματα. Για μας ευθύνη και για όλους πρέπει να είναι κρατική ευθύνη πρώτα απ' όλα. Δεν είναι το θέμα της ατομικής ευθύνης. Βεβαίως ο καθένας έχει τη δική του ατομική ευθύνη. Όπως για την πανδημία, να φοράει τη μάσκα, να προστατεύεται, να κάνει τέλος πάντων αυτά που πρέπει, ό,τι μπορεί, τα αντισηπτικά, να παίρνει κάποια μέτρα βεβαίως, είναι θέμα ατομικής ευθύνης, αλλά το κράτος έχει την κύρια ευθύνη. Και για να φτιάξει νοσοκομεία για την πανδημία, να έχει μεθ, να έχει γιατρούς, νοσηλευτές που του λείπουν, και να πάρει μέτρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία και λοιπά, στις σχολές, για να ανοίγουν κανονικά και στους μεγάλους χώρους δουλειάς, έτσι και στις πυρκαγιές ή στις πυρόπληκτες περιοχές πρέπει να έχει το κράτος την ευθύνη. Και για το πώς θα προετοιμάζει την κατάσταση ώστε να μην θρενούμε χαμένες περιουσίες, χαμένες ζωές, αλλά και πώς θα μπορούμε να τις σβήνουμε έγκαιρα όταν εξελίσσεται, και όχι να περιμένουμε και να γίνεται αυτό το αλαλούμ, με αποτέλεσμα να θρηνούμε τις ίδιες τις ζωές των συνανθρώπων μας, και λέω τις πραγματικές ζωές. Αυτό που είναι το σπίτι που μένω, οι αναμνήσεις που έχω, αλλά και η δουλειά που κάνω, το εισόδημα που έχω κλπ. Αυτά είναι τα κρίσιμα ζητήματα, και από αυτή την άποψη έχουμε τη γνώμη ότι στην προμετωπίδα των αγώνων, των κινητοποιήσεων και των αιτημάτων πρέπει να είναι αυτό το ζήτημα. Σχέδιο κεντρικό με ευθύνη της εκάστοτε κυβέρνησης. Δεν είναι σχέδιο που θα έχει ένας σύλλογος, μια κοινότητα. Δεν μπορεί να λύσει ούτε ο Δήμος ο τοπικός με όλα αυτά τα ζητήματα. Βοηθητικά θα είναι και ο Δήμος και η κοινότητα και τα εργατικά σωματεία και οι φορείς και οι σύλλογοι, και θα πρωτοστατούν σε αυτά. Αλλά το κράτος πρέπει να επιλύσει αυτά τα ζητήματα και με γενναία χρηματοδότηση και με πρόσληψη ανθρώπων που χρειάζονται και με πρόσληψη μέσων και με αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Αλλιώς είναι λόγια του αέρα. Τα λένε μόνο για να καθησυχάσουν, μόνο όσο είναι στην επικαιρότητα το πρόβλημα, μόνο όσο μιλάνε γι' αυτό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και από αυτή τη σκοπιά νομίζω η σημερινή συνάντηση εδώ έχει σημασία, γιατί παρότι βρεθήκαμε σε όλους τους χώρους
οι βουλευτές, τα στελέχη του κόμματος παντού και εδώ στην Ηλία. Όμως έχει σημασία τώρα που πέφτουν λιγάκι τα φώτα της δημοσιότητας και αρχίζουν να τα ξεχνάνε. Σήμερα, αν κάνει ανασχηματισμό και αλλάξει μερικούς υπουργούς ο κύριος Μητσοτάκης στην κυβέρνησή του, όλοι θα λένε να τους άλλαξε, να τιμώρησε κάποιους, να έδειξε τους υπεύθυνους, αλλά υπεύθυνοι είναι όλοι. Δεν μπορεί να βλέπουμε μόνο το δέντρο και να χάνουμε το δάσος. Οι πολιτικές τους είναι υπεύθυνες για αυτά και δεν μπορεί να χρησιμοποιούν την κλιματική αλλαγή ως άλοθη των ευθυνών τους. Πριν είχαμε το στρατηγό άνεμο που ήταν πολλής, μετά είχαμε τον καύσωνα που ήταν 40 βαθμοί και έκαιγε το περιβάλλον χωρίς να έχουμε μποφόρ, μετά μας ήρθε η κλιματική αλλαγή και η κλιματική κρίση. Μα κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή υπήρχε και θα υπάρχει. Και πριν 33 χρόνια γίνανε καταστροφές, κάει και 1,5 εκατομμύριο πάλι στρέμματα δάσους. Και πριν 25 χρόνια, εδώ στην Ηλία το 2007, με τις τεράστιες καταστροφές, γιατί μιλάνε μερικοί μόνο για φέτος και λέει, ήταν 120.000 στρέμματα μόνο. Μα τι άμα προσθέσεις και όλα τα προηγούμενα, δεν έχει καταστραφεί η Ηλία, η αρχαία η Ολυμπία, όλη αυτή η περιοχή, που μάλιστα το λένε με το εκτός από το φυσικό κάλος και το αρχαίο ελληνικό κάλος και πάει λέγοντας. Και βεβαίως έχουν σημασία όλα αυτά, και οι αρχαιολογικοί τόποι και η ιστορική σημασία που έχει εδώ η περιοχή, βεβαίως να τα προστατέψουμε, αλλά πρέπει πρώτα απ' όλα να προστατέψουμε τους ανθρώπους μας, τις περιουσίες τους, το εισόδημά τους από αυτό που ζουν, για να μπορεί να ζήσει αυτός ο τόπος. Γιατί ένας τόπος όπως εδώ δεν είναι ντουβάρια, δεν είναι μόνο αρχαιολογικοί χώροι, είναι και οι ζωντανοί άνθρωποι, οι αγωνιστές, αυτοί που μένουν και αγωνίζονται για το μεροκάματο, για να ζήσουν τις οικογένειές τους, για να αναδείξουν τον τόπο τους. Και βεβαίως εδώ πρέπει να ζήσουμε, στον τόπο μας, ο καθένας στον τόπο του. Δεν μπορεί να γυρνάει από εδώ και από εκεί ψάχνοντας δουλειά επειδή το καίνε κάποιοι για τα δικά τους συμφέροντα ή επειδή δεν παίρνουν τα μέτρα που χρειάζεται να πάρουν έγκαιρα. Και από αυτή την άποψη, εντάξει, να σας πω κάτι, να βαρέσω και το χέρι παραπάνω στη Βουλή. Μην νομίζετε ότι θα στεναχωρηθούν και πολλοί αν χτυπήσουμε παραπάνω το χέρι ή αν τους βρίσουμε παραπάνω. Δεν λύνονται αυτά τα ζητήματα έτσι. Ο λαϊκός αγώνες θα τελείσει. Η λαϊκή ενότητα, η πάλη, η διεκδίκηση. Και από αυτή την άποψη πρέπει να είμαστε επιποδός πολέμου, που λέμε. Δεν πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση, χρειάζεται ετοιμότητα, γιατί αλλιώς αυτοί για άλλα στοχεύουν. Η εμπορευματοποίηση της γης, η ιδιωτικοποίηση και όλα αυτά είναι που μας έφτασαν και σε αυτή την κατάντια εκτός των άλλων. Γιατί άμα δίνεις σε ιδιώτες δίθεν επενδυτές, εδώ θα φτιάξουν, δεν θα κοιτάξουν να φτιάξουν την ελιά, τη σταφίδα, τα σταφύλια, τα μελίσια, το δάσος, τα σπίτια, τις άλλες καλλιέργειες. Θα κοιτάξουν να φτιάξουν καμιά μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα για να έρχονται κυρίως οι λεφτάδες και τα all inclusive. Θα κοιτάξουν να φέρουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εν ονόματι της πράσινης ανάπτυξης, πάνω στα καμένα δηλαδή, να φτιάξουν δρόμους για να περνάνε οι ανεμογεννήτριες και πάει λέγοντας. Αλλά αυτό δεν είναι ανάπτυξη για το λαό. Αυτό είναι ανάπτυξη για τα μονοπόλια, που είπε και ο εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου, είναι για να κλείνουν οι έμποροι τα μαγαζιά τους, είναι για να μην έχει δουλειά ο εργάτης, να μην έχει εισόδημα και βιώς ο αγρότης που θα μπορεί να πηγαίνει να ψωνίζει και στα μαγαζιά τα ρούχα του, τα τρόφιμά του, ό,τι χρειάζεται να ζήσει την οικογένειά του, να μπορεί να πηγαίνει και σε μια ταβέρνα, σε ένα ουζερί να ξεσκάει ή να μπορεί να βλέπει ένα καλό θέατρο, ένα καλό κινηματογράφο, μια καλή συναυλία. Αυτό είναι το ζήτημα. Και όλα αυτά ενιαία πρέπει να τα δούμε, ενιαία να τα αντιμετωπίσουμε. Και προειδοποιούμε για μια ακόμα φορά, να μην σας τρώω χρόνο, το είπατε κι εσείς, θέλει και άλλη προτεραιότητα πρέπει να είναι η αντιπλημμυρική προστασία. Τα αντιδιαβρωτικά έργα, γιατί έρχεται φθινόπωρο, έρχεται χειμώνας και θα έχουμε πάλι και θα θρυνούμε για νέες καταστροφές. Χωρίς δάσος ξέρετε ότι είναι πιο εύκολο τα πλημμυρικά φαινόμενα. Εδώ έχει και ποταμούς, έχει ρέματα, δεν έχουν πάρθει μέτρα πολλά χρόνια τώρα
και από αυτή την άποψη πρέπει πάλι να είμαστε σε ετοιμότητα για να επιληθούν τέτοια ζητήματα. Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή. Αλλά ξέρετε κάτι, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ότι δεν θεωρεί επιλέξιμα έργα τα αντιπυρικά, τη δασοπροστασία, τα αντιπλημμυρικά έργα, την αντισεισμική τέλος πάντων θωράκιση της χώρας. Όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα για τα οποία έχουμε πολλές καταστροφές, θρυνούμε συνανθρώπους μας, θρυνούμε περιουσίες, σπίτια, εκτάσεις κλπ. Που καταστρέφονται, δεν τα θεωρούν επιλέξιμα, γιατί πρέπει λέει να είναι ανταποδοτικά, γιατί πρέπει να είναι στη λογική του κόστους ωφέλους. Α, έχει κόστος να φτιάξω ένα έργο και δεν μου φέρνει άμεσα κέρδη στον επενδυτή. Δεν το δίνω στον επενδυτή, διότι το δημόσιο, το κράτος δηλαδή, που έπρεπε να έχει την ευθύνη, δεν το αναλαμβάνει. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του λέει σωστά κάνεις. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέμε, μερικές φορές μας λένε, μα τώρα τι θέλετε πάλι με την Ευρωπαϊκή Ένωση να τα βάζετε. Α, τώρα τι θέλετε, μόνο η κυβέρνηση φταίει και η κεντρική εξουσία, δεν φταίνε και οι άνθρωποι. Ναι, τα βάζουμε, γιατί όλα αυτά έχουν μια συνέχεια. Η πολιτική που ασκεί ο καθένας που παίρνει την εξουσία σε αυτή εδώ τη χώρα έχει να κάνει και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το του λένε οι μεγάλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι του λένε οι μεγάλοι εδώ του τόπου, οι λεφτάδες δηλαδή, τα μονοπόλια, οι όμιλοι που έχουν τα δικά τους συμφέροντα και έτσι σε αυτούς πειθαρχεί αντί να πειθαρχήσει στο λαϊκό συμφέρον όπως έχει υποχρέωση και όπως λέει προεκλογικά υποσχόμενος στους πολίτες να τους ψηφίσουν. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και από αυτή την άποψη νομίζουμε ότι πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα σ' άλλα όσα έχουμε δεχτεί πολλά πλήγματα, αλλεπάλληλα, αλλά επιτέλους πρέπει αυτό να γίνει συνείδηση, να μεταφραστεί σε αγώνα και να μεταφραστεί και σε σωστές πολιτικές επιλογές. Με αυτά τα λόγια ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας ξανά, να είμαστε σε ανοιχτή γραμμή για οτιδήποτε πρέπει να κάνουμε, να τηρήσετε ως κόρη οφθαλμού αυτή την συλλογική οργάνωση, την ενότητα που έχετε από επιτροπές αγώνα, από σωματεία, από συλλόγους, από συντονιστικές επιτροπές, οτιδήποτε. Και στις διεκδικήσεις πάλι εδώ είμαστε, θα είμαστε μπροστά. Μόνο όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ.